Κορίτσι όμορφο, γλυκό, ευγενικό, έξυπνο, από πού να ξεκινήσω και τι να σου πω, είσαι μία έκπληξη για τα τηλεοπτικά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ για τα διθυραμβικά σου σχόλια. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην εκπομπή, καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Καλώς σας βρήκα. Και δεν στα λέω αυτά επειδή είσαι στη δική μας ομάδα, επειδή είσαι στην Κρήτη TV, στα λέω γιατί τα βλέπω και δεν μπορώ να μην τα πω αυτά για ένα νέο παιδί. Τα δέχομαι γιατί καταλαβαίνω και φαίνεται από τα μάτια σου ότι το εννοείς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πώς είσαι, θέλω να μου πεις, πώς είσαι σε αυτή τη φάση της ζωής σου που νομίζω ότι έχεις βρει πράγματα που κάνουν την καρδιά σου να χτυπάει γρήγορα. Είμαι πάρα πολύ καλά, σε όλους τους τομείς μπορώ να πω. Επαγγελματικά σίγουρα πολύ καλύτερα. Δεν το περίμενα να συμβεί αυτό το βήμα στη ζωή μου, αλλά νομίζω τώρα πια έχω ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα. Αλήθεια. Εννοείς την τηλεόραση δεν περίμενε. Ναι, δεν την περίμενα καθόλου. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Εγώ το θεωρούσα μια φυσική εξέλιξη για σένα, να σου πω την αλήθεια. Έχοντας ακούσει τη Χριστιάνα να μιλάει, να τοποθετείται, να μιλάει ωραία ελληνικά, να μιλάει με μια ηρεμία, με μια ευγένεια, θεωρούσα ότι κάποια στιγμή θα σε οδηγούσε εκεί. Όχι ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κάνουν τηλεόραση αναγκαστικά. Νομίζω ότι η εμπειρία σου μάλλον το αναγνώρισε αυτό και ευχαριστώ πολύ. Αλλά όπως και να έχει καταλαβαίνει για τον εαυτό σου, ποτέ δεν μπορείς να σκεφτείς ένα τόσο ιδανικό σενάριο που θα σε οδηγήσει σε αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνεις. Γιατί μάλλον ήταν αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω, απλά δεν το γνώριζα. Από την τηλεόραση είχες περάσει, ήσουν στο GNTM, είχες μία προϋπηρεσία. Από εκεί τώρα. Δεν λογαριάζεσαι, ας πούμε, σαν παρουσιαστής, δεν έχεις την ευθύνη του πράγματος, δεν οργανώνεις εσύ μια παραγωγή, δεν βάζεις το δικό σου ύφος και στυλ, αλλά είσαι εκτεθειμένος μπροστά στις κάμερες. Και παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Ναι. Ήταν δύσκολο, Χριστιάνα, να είσαι σε αυτό το κόνσεπτ. Ήταν πολύ, γιατί φαντάσου ότι από το πρωί έως και το βράδυ υπήρχαν κάμερες, έπρεπε να προσέχεις τι λες, γιατί τα μικρόφωνα ήταν πάντα ενεργοποιημένα. Πώς θα το πεις, πώς θα τοποθετηθείς σε ένα θέμα, να είσαι πάντα σωστή στον τρόπο που στέκεσαι, που απαντάς στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, γιατί νομίζω ότι το κομβικό σημείο ήταν αυτό. Έπρεπε να προσέχεις τι θα απαντήσεις στον δημοσιογράφο, ο οποίος φυσικά θα είναι πιο εριστικός, γιατί περιμένει να απαντήσεις κάτι πολύ ιδιαίτερο και πικάντικο, αν μπορώ να το πω έτσι, για να βγάλει ζουμί, ρε παιδί, βέβαια, να παίξεις μετά. Σωστά. Δυσκολεύτηκα ίσως αυτό το κομμάτι στην αρχή, αλλά ήξερα ότι εγώ δεν είμαι αυτό. Δεν μπορώ να αντιπροσωπεύω κάτι τέτοιο στην τηλεόραση. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Χίλιες φορές να με έδιωχναν επειδή μπορεί να ήμουν βαρετή για το κοινό. Ναι. Αλλά ήθελα να μείνω ο εαυτός μου και να βγω έξω από το παιχνίδι, γιατί η ζωή μας είναι μετά το παιχνίδι, και να με βλέπουν οι άνθρωποι και να αισθάνονται όμορφα απέναντί μου. Γιατί είδα κορίτσια τα οποία έβγαιναν έξω και ο κόσμος ήταν διστακτικός. Καταλάβαινε από τις ματιές ότι δεν τις είχαν και σε εκτίμηση. Και εγώ σίγουρα αυτό δεν ήθελα να το ζήσω. Είναι σκληρό, γιατί εκτίθεσαι και εκτίθεσαι και όχι νομίζω στο 100% του πραγματικού σου εαυτού, γιατί έχουμε να κάνουμε και με ένα προϊόν το οποίο είναι προϊόν μοντάζ, άρα κόβονται, ράβονται πράγματα. Οπότε γενικώς είσαι εκτεθειμένος. Εσύ με τι προσδοκίες πήγες στο GNTM? Θα είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα να πάω. Γιατί ντρέπομαι πάρα πολύ και φοβήθηκα ειλικρινά το τι μπορεί να αντιμετωπίσω. Και ποιος σε πήγε? Πήγα μέσω του πρακτορείου που έχουμε εδώ. Α, πήγες με τη δουλειά. Ανήκα. Ναι, βέβαια. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι έψαχναν πολύ καλά μοντέλα ή κορίτσια τα οποία να έχουν μια αλφα εμπειρία. Συμμετείχα λοιπόν έτσι, αλλά μέσα μου δεν το πίστευα και πολύ ότι θα είμαι από τα κορίτσια που θα επιλέξουν για το σπίτι. Θεωρούσα ότι θα τη γλιτώσει τελευταία. Ναι, θεωρούσα ότι θα περάσω σίγουρα μέχρι μια φάση, ας πούμε, ίσως το πρώτο bootcamp, ακόμη και το δεύτερο, αλλά για το σπίτι μου φαινόταν κάτι πολύ ουτοπικό. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι συμμετείχαν 3.000 κορίτσια, είδανε από κοντά τα 200, πήραν τα 50 και θα παίρνανε εν τέλει τα 24. Είναι ένας αριθμός στον οποίο δεν ξέρεις τι πιθανότητες έχεις για να εισαχθείς αυτό. Μου κάνει εντύπωση, βρε Χριστιάνα, που σ' ακούω και μου λες. Εντάξει, το GNTM δεν το είχα στόχο ζωής, πήγα, ήταν μια επαγγελματική κίνηση. Ήρθε. Την τηλεόραση δεν την περίμενε ότι θα έρθει και ήρθε. Νομίζω. Τι σημαίνει εδώ μέσα? Ή έχω άστρο στο κεφάλι μου, είμαι απλά πολύ τυχερή, αλλά νομίζω ότι επειδή δεν είχα άγχος, όταν έχεις άγχος καταλαβαίνεις ότι ίσως να μην είσαι και τόσο παραγωγική, στο παιχνίδι πήγα για να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που θεωρώ ότι το είχα, και η τηλεόραση ήρθε στην πορεία πολύ φυσικά, όπως είπες και εσύ. Δεν ήταν κάτι που επεδίωξα, αλλά ήρθε. Και ίσως έτσι έρχονται καλύτερα και τα πράγματα στη ζωή μας. Είσαι ανοιχτή όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Είσαι ανοιχτός άνθρωπος σε αυτά που θα σου έρθουν στον δρόμο σου. Και σε συζητήσεις, βέβαια, πάντα. Γιατί ίσως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι η δουλειά τους και αντιλαμβάνονται πράγματα που μπορείς να κάνεις και εσύ να μην το έχεις καταλάβει ότι μπορείς τελικά να κάνεις μια τέτοια δουλειά, όπως και το fashion, βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι και δεν ξέρω, είναι αυτό που λες και με το άστρο.
Γιατί μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλό σε κάτι και να μην σε πάρει χαμπάρι κανείς όλη τη ζωή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι πολύ κρίμα και άδικο, αλλά συμβαίνει χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να σε ανακαλύψει κάποιος ή να πιστέψει σε ένα περισσότερο από όσο πιστεύει στον εαυτό σου, μάλλον. Εσύ πόσο πιστεύει στον εαυτό σου? Με το χέρι στην καρδιά. Βέβαια. Και όχι, δεν θέλω τώρα να φανώ ότι έχω μια ιδιαίτερη εικόνα. Mm-hmm. Ειλικρινά, πόσο πιστεύει εσένα? Τώρα πια νομίζω περισσότερο από πριν. Γιατί δεν είχα και την εμπειρία, δεν ήξερα αν θα μπορούσα να κάνω κάτι λίγο πιο σημαντικό από αυτό που έκανα πριν. Νομίζω ότι τώρα πια που βλέπω και τον εαυτό μου στην τηλεόραση και προσπαθώ κι εγώ βέβαια να βελτιώνομαι, γιατί δεν γεννήθηκα στην τηλεόραση, ούτε είναι η δουλειά μου. Νομίζω ότι περισσότερο, μπορώ να σου πω περισσότερο. Πρόσεξε, γιατί πολύ ξεκινήσαμε και λέγαμε: δεν είναι δουλειά μου, δεν είναι σπουδές μου, δεν είναι το αντικείμενο. Το κάνεις φόρο ζωής. Και μετά ξαφνικά έχεις 20 χρόνια και λες: τελικά να δεις, έγινε η δουλειά μου, έγινε το αντικείμενό μου. Ίσως εάν το αγαπάς πολύ και να αποθέσεις πολύ από το χρόνο σου, γιατί σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, ναι, μπορείς να το κάνεις σε φόρο ζωής βέβαια. Αν βέβαια και η τηλεόραση σε κρατήσει και δεν σε πετάξει το σύστημα εκτός, γιατί μπορεί να είσαι βαρετή, μπορεί να μην έχεις να προσφέρεις πράγματα στον κόσμο ή τελικά να μην ήταν και οι προσδοκίες τόσο υψηλές. Οι παράγοντες μωρέ είναι πάρα πολύ, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς και από τον παρουσιαστή, από ένα πρόσωπο, αν είναι λαμπερό. Δεν αρκεί από μόνο του. Αν δουλεύει πολύ, δεν αρκεί από μόνο του. Αν είναι καλό στη δουλειά του, δεν αρκεί από μόνο του. Είναι ένας συνδυασμός καταστάσεων και πραγμάτων. Εσύ τη μέρα σου πώς την περνάς, κορίτσι μου όμορφο? Δύσκολα, η αλήθεια. Ασχολούμαι πάρα πολύ με το fashion, γιατί πρέπει να συντονίζω κάποια πράγματα για την κάθε εκπομπή που γυρνάμε κάθε εβδομάδα. Έχω βέβαια και τη σχολή μου που προσπαθώ να είμαι πιο συνεπής, αν και δεν τα καταφέρνω πάντα. Τώρα, πόσα μαθήματα έχεις ακόμα? Να σου πω πόσο χρόνο είμαι καλύτερα. Πόσα κιλά είμαι? Εντάξει, αρκετά η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εκεί έχουμε μία διετία, ας πούμε, μπροστά μας. Έχω σίγουρα. Γιατί φαντάζομαι ότι έχουμε κάποια εργαστήρια τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε. Χριστιανά, σε ποια σχολή είσαι? Τεχνολογία τροφίμων. Wow, είσαι σε μία σχολή που δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί τελικά, μελλοντικά, αλλά είσαι στην αιχμή του δόρατος όσον αφορά στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Θεωρώ ότι θα έχει ανάπτυξη σίγουρα και θα ήθελα να την τελειώσω, να ολοκληρώσω τις σπουδές μου, να κάνω και ένα μεταπτυχιακό. Καλώς εγώ των πραγμάτων, βέβαια. Ασχολούμαι με αυτά. Βέβαια, δεν έχω αφήσει και τη δουλειά μου. Κάνω φωτογραφίσεις, κάνω γυρίσματα. Αναλόγως τι απαιτείται. Στα social είσαι εξαιρετικά ενεργή. Ναι, βέβαια. Εγώ έχω καταλάβει ότι έχει μία επαγγελματική ύφη όλο αυτό που κάνεις. Δηλαδή, δεν είναι η Χριστιάνα. Καλημέρα, πίνω καφέ. Ανεβάζεις τα βίντεό σου και είναι κομμάτι της δουλειάς σου αυτό. Και εκεί προφανώς αφιερώνεις χρόνο. Προσπαθώ να μην είναι πια τόσο προσωπικό, γιατί ίσως δεν χρειάζεται και ο κόσμος να ξέρει πια τόσο πολλά πράγματα. Προωθώ τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ, βέβαια. Ακόμα και με συνεργασίες τις οποίες τις έχω δουλέψει πολύ και είμαι σίγουρη ότι αυτό το προϊόν ή όλη η εργασία που δείχνω υφίσταται και είναι εντάξει για να τη δείξω σε κάποιον και να μου πει ναι, ότι. Όλα αυτά τα κάνεις μόνη σου ή έχεις ομάδα από πίσω, 35 άτομα? Όχι. Είμαι μόνη. Εάν έχω φωτογραφίσει, έχω δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Okay, ναι. Χρειάζεται ένας φωτογράφος, κάποιος να σε βάψει, κάποιος να σε χτενίσει. Αυτά τα κάνω μόνη. Τα κάνεις μόνη. Ωραία. Okay. Τα κάνω μόνη. Αλλά ο φωτογράφος βέβαια δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Έχω δύο ανθρώπους εξαιρετικούς που ασχολούνται με αυτό και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και είναι στις προσδοκίες μου, για να το πω. Σου φτάνει η μέρα. Μου φτάνει. Σου φτάνει για να κάνεις, δεν ξέρω, κάνεις και άλλα πράγματα, αυτά που λέμε ότι μας χαλαρώνουν και μας ηρεμούν ή μόνο αυτά που κάνεις είναι? Κάνω μόνο το γυμναστήριο, στο οποίο προσπαθώ να πηγαίνω τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά δεν κάνω κάτι άλλο και θα ήθελα να καταπιάνομαι και με άλλα πράγματα, αλλά προς το παρόν δεν έχω βρει το χρόνο. Εντάξει, λογικό είναι. Με όλα αυτά που ακούω ότι κάνεις, το μισό από το καθένα να έκανες, πάλι δεν φτάνει μέρα. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ λογικό. Εσύ γεννήθηκες στη Ρόδο, καλά θυμάμαι. Γιατί σε έχω ακούσει και στο Στέλιος, έχω ακούσει και σε άλλες συνεντεύξεις. Γεννήθηκε στη Ρόδο. Έχεις αδέρφια, είσαι μέλος μεγάλης οικογένειας, μικρής, πώς είναι το? Θέλω να κάνω λίγο το background σου. Γεννήθηκα στη Ρόδο, έχω έναν αδερφό 6 χρόνια μικρότερο. Μικρότερο. Ανήλικος ο αδερφός δηλαδή? Ναι, μικρούλης. Οι γονείς μου έχουν καταγωγή από την Αλβανία. Μετά λόγω σπουδών πέρασα στο Ηράκλειο και μετά την ροή μου την ξέρεις. Μετά έγινες δημότης Ηρακλείου, μάλλον της ουσίας. Θα ήθελες να γυρίσεις στη Ρόδο ή ποια θεωρείς ότι ο φυσικός χώρος είναι η Κρήτη? Με τίποτα. Στη Ρόδο δεν θα μπορούσα να απορροφηθώ ούτε λόγω δουλειάς, ακόμη και αν είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Με αυτό το πτυχίο δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι παραγωγικό. Εδώ πολύ πιο εύκολα. Ναι, εντάξει, είναι άλλη αγορά, ναι, άλλο το αντικείμενο, καμία σχέση. Σου λείπει η οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά?
Ή έχεις χτίσει εδώ τη ζωή σου, είσαι και σε μια ηλικία βέβαια που δεν θέλουμε και πάρα πολλά πολλά. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Με τους δικούς μας και είναι και υγιές αυτό. Μου λείπουν σίγουρα. Προσπαθώ με την πρώτη ευκαιρία είτε διακοπές να πηγαίνω να τους βλέπω. Η μαμά μου έρχεται αραιά και πού. Και αύριο, ας πούμε, έρχεται. Κατάλαβες τώρα. Οπότε και η μαμά μου δεν έχει δουλειά, έρχεται. Έτσι. Να σ' αρέσει που έρχεται. Με βοηθάει, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι ακόμα και η δουλειά του σπιτιού που τις σνομπάρουμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτή η μανούλα θα λάμψει στο σπίτι, θα μπουν φαγητά. Ναι. Έρχεται ο Ερυθρός Σταυρός. Έρχεται, πες τα ψέματα. Είναι πολύ βοηθητικό και αυτό, αλλά μου λείπουν. Είναι φορές που οι φίλες μου, ας πούμε, είναι με τους γονείς τους και ζηλεύω με την καλή έννοια πάντα. Ναι. Που εγώ δεν θα ξυπνήσω και είναι η μαμά μου εκεί. Ακόμα και τον καφέ που σου φτιάχνει, ναι. δεν το εκτιμάς όταν είσαι σπίτι σου, αλλά όταν φεύγεις από τη μαμά, είναι κάτι που σου λείπει. Οι γονείς σου ήταν αυστηροί μαζί σου. Μικρότεροι ήτανε. Όταν ήμουν δηλαδή στο Λύκειο, ήταν αυστηροί. Αλλά δεν τους αδικώ, γιατί καταλαβαίνω ότι έτσι μεγάλωσαν και εκείνοι. Αλλά μετά που κατάλαβαν τι παιδί έχουν μεγαλώσει και τι αρχές μου έχουν δώσει, και ότι ήμουν πάντα πάρα πολύ σωστή στις υποχρεώσεις μου και με τον αθλητισμό που έκανα και στο σχολείο ήμουν άριστη μαθήτρια, νομίζω ότι τελικά το κατάλαβαν και τώρα είναι μια χαρά πιο cool και από άλλους γονείς που έχω γνωρίσει. Χριστιανά, οι γονείς σου γεννήθηκαν στην Αλβανία, μεγάλωσαν και ήταν οικονομικοί μετανάστες. Ακριβώς έτσι και γνωρίστηκαν στην Έδεσα, φαντάσου. Α, δεν έφυγαν μαζί σας ζευγάρι. Όχι, καμία σχέση. Τι ηλικία φύγανε από την Αλβανία? Η μαμά μου γύρω στα 25 νομίζω και ο μπαμπάς μου κάπου εκεί. Έχουν λίγα χρόνια διαφορά. Σχεδόν στην ηλικία που είσαι. Λίγο πιο μεγάλη από σένα. Πώς το έχεις αυτό στο μυαλό σου? Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εσένα θα σε φόβιζε, θα σε τρόμαζε? Τα αφήνω όλα, πάω σε μια χώρα που δεν ξέρω αν ήξεραν και τη γλώσσα οι άνθρωποι τότε. Όχι, βέβαια, δεν καθόλου. Την ήξεραν. Ξένοι μεταξύ ξένων. Η Ελλάδα ναι, μεν ήθελε εργατικά χέρια, αλλά το ρατσισμό και την ξενοφοβία την έχουμε πάνω-πάνω. Θέλει θάρρος να ξεκινήσει τη ζωή σου από το μηδέν. Ήθελα να σου πω ότι εγώ δεν νομίζω ότι έχω το θάρρος μέσα μου να πάω κάπου αλλού. Βέβαια, θα μου πεις αν ήμουνα οικονομικά σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούσα να συντηρήσω τον εαυτό μου ή την οικογένειά μου, φυσικά και θα το έκανα. Και αυτό ήταν και ο λόγος που οι γονείς μου έφυγαν. Αλλά σε αυτή τη φάση της ζωής μου, που τουλάχιστον τα προς το ζήν μπορώ να τα εξασφαλίσω, πολύ δύσκολα θα έφυγα από εδώ. Οι γονείς σου τι θυμάσαι να σε συμβουλεύουν από μικρή? Γιατί είσαι ένα καλά μεγαλωμένο παιδί και θέλω να του πεις τη μαμά σου αυτό. Ευχαριστώ. Θα το δει. Μαμά, πώς τη λένε τη μαμά? Μιμόζα τη λένε. Μιμόζα, μπράβο. Σαν τρελό. Μπράβο σας, κύριε. Ευχαριστώ. Μου έλεγαν πάντα να προσέχω τον εαυτό μου, να είμαι η κυρία του εαυτού μου, να μην αφήσω κανέναν ποτέ να με εκμεταλλευτεί, είτε από τους άντρες, είτε από τις δουλειές μου. Και νομίζω ότι αυτό το έχω πολύ καλά μέσα στο κεφάλι μου. Πάντα όταν πάω να κάνω κάτι, σκέφτομαι αν θα με προσβάλλει σαν προσωπικότητα. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνω με χαρά και θα περάσω όμορφα. Πάντα σκέφτομαι αυτό και πάντα αυτό μου λένε. Ο αθλητισμός πόσο σε έχει βοηθήσει, πόσο σου έχει σταθεί πηξίδα? Μπορώ να πω ότι έχω πειθαρχηθεί μέσω του αθλητισμού. Έκανα πρωταθλητισμό βέβαια στο Στίβο μικρότερη, αλλά λόγω μαθημάτων έπρεπε κάτι να αφήσω. Και η ζυγαριά προφανώς έγερνε προς την άλλη πλευρά. Αλλά είχα μάθει να είμαι πολύ πειθαρχημένη και αυτό το καταλαβαίνω ακόμη και τώρα. Να είμαι σωστή στην ώρα μου, να καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για αυτό που κάνω. Άρα εγώ πρέπει να είμαι σωστή απέναντί τους και πάρα πολύ ευγενική, γιατί και εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε νομίζω τελικά βοήθησε πάρα πολύ και είχε καταλυτικό ρόλο στη ζωή μου. Στην εκπομπή υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει? Την ώρα του γυρίσματος τίποτα. Προσπαθώ να είμαι ο αυτός μου, να είμαι άνετη, να μιλάω στον καλεσμένο σαν να είναι μια φίλη μου την οποία έχω γνωρίσει και νιώθουμε άνετα. Έτσι βγαίνει. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι φορές που έχω άγχος, αλλά δεν νομίζω. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, είναι πρόσχαρο. Συζητάμε για μόδα που λατρεύω, μπορώ να μιλάω άπειλες ώρες. Νομίζω τίποτα, για να είμαι ειλικρινής, που να με ζορίζει και να δυσκολεύομαι. Πες μου λίγο κάτι στο κομμάτι της μόδας. Το μελετάς το θέμα? Δηλαδή, είσαι, ξέρω εγώ, στο Instagram μέσα ή δεν ξέρω σε τι άλλα social media που να είναι full, να έχουν πολύ το fashion κομμάτι μέσα. Δεν ξέρω αν εσείς οι νεότεροι παίρνετε και περιοδικά. Εμείς παλιά το παίρναμε το περιοδικό, το ξεφυλίζαμε δηλαδή. Το παίρνει η μανούλα, το είχαμε εκεί στο τραπέζι κανένα μήνα, περνούσε από όλα τα χέρια. Πώς προσεγγίζεις τη μόδα, τι διαβάζεις, τι μελετάς, θα κάνεις απλά βόλτα στα μαγαζιά και θα δεις τι παίζει? Θέλω να μου πεις τη δική σου σχέση με αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να ενημερώνομαι διαρκώς, γιατί η εκπομπή αφορά τη μόδα, οπότε θέλω να έχω άποψη πάνω στο ζήτημα, είτε στα ρούχα, είτε στα μαλλιά, είτε στο μακιγιάζ, αλλά μου αρέσει. Δεν το κάνω καταναγκαστικό έργο, γιατί η εκπομπή το χρειάζεται. Έχω διάβασμα σήμερα. Ναι, μία με δύο, ας πούμε, θα μάθω μόδα. Προσπαθώ να παρακολουθώ, να δω ποια χρώματα είναι στις νέες τάσεις, τι προτείνει η μεγάλη οίκη μόδας. Αλλά το κάνω περισσότερο για μένα.
και προσπαθώ και στην εκπομπή να λέω πληροφορίες οι οποίες γνωρίζω και είναι χρήσιμες. Δεν θα σου πω κάτι το οποίο, ας πούμε, το διάβασα προχθές και μπορεί να μην είναι της παρούσης. Γιατί επέλεξες να κάνεις μια τέτοια εκπομπή? Τι θέλεις να πεις στον κόσμο? Νομίζω ότι οι γνώσεις που έχω μπορούν να στηρίξουν αυτή την εκπομπή και είναι κάτι το οποίο καταπιάνεται με ανθρώπους καθημερινούς. Δεν χρειάζεται να είσαι μοντέλο, να έχεις γεννηθεί μέσα στη μόδα. Μπορεί να είσαι μια καθημερινή γυναίκα η οποία εργάζεται, δεν έχει χρόνο για τον εαυτό της. Και εγώ θέλω να της προσφέρω μία μέρα από τη ζωή της χαρά, ευτυχία, να ασχοληθεί όλος ο κόσμος, ο επαγγελματικός, μαζί της αποκλειστικά. Ναι. Είναι μία μέρα γιορτής για αυτόν τον άνθρωπο. Και γυναίκα και άνδρα. Ναι, βέβαια. Δίνεται χώρο και στους άνδρες που είναι. Ναι. Νομίζω πρωτιά σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί συνήθως και ένα τέτοιο προϊόν δεν πολύ απευθυνόταν μέχρι τώρα σε άνδρες. Αυτό έχει αλλάξει εντελώς πια και τα αγόρια ασχολούνται πολύ με την εμφάνισή τους και όχι μόνο για να ικανοποιήσουν το εγώ τους, πολύ ουσιαστικά. Είμαι πεπισμένη έχει απενοχοποιηθεί αυτό. Ότι οι άντρες γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εμάς τις γυναίκες. Τι εννοείς? Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι είναι on point, ξέρουν τι τους ταιριάζει, ξέρουν τι θέλουν, τι θέλουν να φορέσουν, τι τους πηγαίνει. Εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο παράξενες, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Αν μας ταιριάζει, θα πάρουμε τη μαμά μας, τις φίλες μας, τα αγόρια μπήκαν, αγόρασαν, έφυγαν. Εμείς είμαστε λίγο πιο δύσκολες. Το μυστικό των επιτυχημένων επιλογών, ποιο είναι των επιτυχημένων αγορών? Να πας, ας πούμε, μόνη σου για ψώνια, χωρίς συνοδεία? Να πας για ψώνια, θεωρώ εγώ, εάν χρειάζεσαι κάτι ουσιαστικό να αγοράσεις. Γιατί όλοι πέφτουμε στην παγίδα του να πάμε στα μαγαζιά να πάρουμε κάτι το οποίο είδαμε κάπου. Καλό είναι να πας να αγοράσεις κάτι το οποίο δεν έχεις στην ντουλάπα σου. Ένα κομμάτι statement, ας πούμε, που θα το φοράς για χρόνια και δεν θα βγει ποτέ εκτός της μόδας. Είσαι καταναλωτικό εσύ? Είμαι. Είμαι, δεν θα σου πω. Η τελευταία αγορά που έκανα, ας πούμε, ποια ήταν? Αυτό εδώ για να έρθω σε σένα. Το οποίο εγώ, που είμαι λίγο ζαβή στο κομμάτι της μόδας, θεωρούσα ότι είναι ένα πράγμα. Το αγορές ήταν κρεμασμένο όλο στην κρεμάστρα, έτσι το δώσανε. Δεν πήγα στο ένα μαγαζί και μετά στο άλλο και μετά τα συνδύασα. Αυτό για μένα είναι ένας αλγόριθμος που δεν μπορώ να τον κατανοήσω εγκέφαλός μου, αλήθεια το λέω. Γι' αυτό σε ρωτάω και τη μόδα, ας πούμε, τη διαβάζεις κάπου? Όχι, ξέρεις πάνω κάτω ποια χρώματα σου ταιριάζουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ προσπαθώ να κάνω μόδα. Χτίζω μία εικόνα με βάση κάτι που μου αρέσει. Π.χ. αυτή τη φορά τα παπούτσια μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήθελα να βάλω. Ήθελα να βάλω κάτι. Ωραία. Ναι, είναι πιο γκέρλι. Κάτι που να ταιριάζει και να έχει και ένα νόημα. Οπότε θέλω το κουστούμι είναι κάτι το οποίο φοράμε περισσότερες γυναίκες, σε διαφορετικές εκδοχές, δεν ανάγκη να είναι το κλασικό μαύρο. Οπότε είπα στη δική σου εκπομπή να τολμήσω. Πάρα πολύ καλά έκανες, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να το αφήσεις φεύγοντας το σετ. Θα στο αφήσω, με να μπω το χέρι και το ένα πόδι μόνο μέσα. Σου κάνει. Λες. Σίγουρα. Με λίγο ρουφίγμα αυτό τα καταφέρουμε. Δεν χρειάζεσαι. Χριστιανά, θέλω να μου πεις. Ξυπνάς το πρωί και λες τώρα λίγο πρέπει να φροντίσω την εικόνα μου, να βαφτώ για να βγω έξω. Ή, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είμαστε, έτσι μας έφτιαξε ο καλός ο Θεούλης, τι να κάνουμε τώρα? Καθημερινά, εάν με δεις κάπου, δεν έχω καμία σχέση με αυτό που βλέπεις. Είμαι δεν το θα κορί. Σε γνωρίσω, δηλαδή, θες θα να με γνωρίσεις, εννοείται, αλλά δεν βγαίνω ποτέ έξω, ποτέ, δεν θέλω να είμαι υπερβολική, ενώ πολύ σπάνια, εκτός αν έχω πολλά κέφια. Αλλά συνήθως βγαίνω έξω, θα πιάσω το φούτερ μου, θα πιάσω το αθλητικό μου το κολάν, τα πολύ αθλητικά μου ρούχα, γιατί νιώθω πιο άνετη. Ναι. Συνήθως όταν βγαίνω, ναι, έχω να κάνω δουλειές, έχω να πάω κάπου. Δεν με νοιάζει καθόλου τα μαλλιά μου κότσω, να φοράω γυαλιά ηλίου, το αντιλιακό μου μόνο. Δεν ναι. θα κάτσω να ασχοληθώ πάρα πολύ. Ναι, κοίταξε, ίσως επειδή για λόγους επαγγελματικούς πρέπει να βάφεσαι, να ντύνεσαι, να χτενίζεσαι, κάνεις και ένα break από όλα αυτά. Το χρειάζεσαι νομίζω και λίγο. Να βλέπεις και πώς είναι αυτός, τι ανάγκες έχει το πρόσωπό σου. Γιατί με το να βάφεις πάρα πολύ, του δημιουργείς και κάποια προβλήματα, τα οποία όπως εγώ, ας πούμε, έχω ακμή και πρέπει να την προσέχω. Δεν χρειάζεται να βάφουμε πάρα πολύ. Οπότε και εγώ δεν κάνω κακό στο δέρμα μου για να μην μου κάνει και αυτό αργότερα. Προσέχουμε για να έχουμε. Έχεις πολύ σωστά το σκέφτεσαι. Γιατί είσαι τώρα βέβαια και σε μια ηλικία που δεν. Το πρόβλημα, ωραία, λίγο ξεπερνιέται εύκολα, αλλά αργότερα βλέπουμε την κακή χρήση στο δέρμα μας, στο σώμα μας, στο μυαλό μας. Όλα έρχονται μετά, δεν τα ξεχνάμε, τα κρατάνε, σου λέει έτσι είσαι, κάνε τώρα αυτό που θες, κάνε το κομμάτι σου αλλά αργότερα... και θα σε τακτοποιήσω εγώ μετά. Τι όνειρα έχεις? Στα πόσα χρόνια εννοείς, στα επόμενα πέντε, ας πούμε. Τι είναι αυτό που κυριαρχεί τώρα στο μυαλό σου, που θες, βλέπεις ότι η σκέψη σου κλωθογυρίζει γύρω από αυτό? Σίγουρα το πτυχίο μου είναι κάτι, ένα μελανό σημείο, ας πούμε, στη ζωή μου. Είναι υποχρέωση πρέπει να διεκπαιρεώσω. Θα ήθελα σίγουρα στα επόμενα χρόνια να έχω ολοκληρώσει με τις σπουδές μου.
Όσον αφορά τα επαγγελματικά, νομίζω ότι πηγαίνω καλά σε αυτό που κάνω. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εάν με ρωτούσες ιδανικά, θα ήθελα να παραμείνω και να κάνω κάτι αντίστοιχο που να σχετίζεται με τη μόδα, γιατί την λατρεύω. Μπορώ να μιλάω πάρα πολλές ώρες, μπορώ να συζητάω, να ανταλλάζω απόψεις. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Εκεί τελειώνουν οι σκέψεις. Και δεν το ρωτάω για να μου πεις απαραίτητα τα προσωπικά σου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα εστιάσω. Γενικά, στο μυαλό σου, τι είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, θέλω. Ιδανικά με φαντάζομαι έτσι. Mm-hmm. Για τις σπουδές μου σου είπα, για τα επαγγελματικά μου σου είπα. Θα ήθελα σίγουρα να κάνω οικογένεια. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους και θεωρώ ότι το πρότυπό μου, όπως είσαι και εσύ ένα τέτοιο ακριβώς, είναι η γυναίκα η οποία πραγματικά εργάζεται, αλλά έχει το σύζυγό της, έχει τα παιδάκια της, μπορεί και τα κάνει όλα μαζί, μπορεί και τα συνδυάζει. Μπορεί δύσκολα, αλλά τα συνδυάζει. Για μένα αυτή η γυναίκα είναι άξια θαυμασμού. Και θα ήθελα ιδανικά να είμαι μια τέτοια γυναίκα, να ακολουθήσω ακριβώς αυτή την πορεία. Μία συμβουλή έχω να σου δώσω, σαν γυναίκα, μάνα, επαγγελματίας και όλα τα υπόλοιπα. Να έχεις δίπλα σου έναν σύντροφο που μπορεί να σε στηρίξει και στα πιο τρελά σου όνειρα και στο ότι εγώ θέλω να δουλεύω 18 ώρες την ημέρα, αλλά θέλω να έχουμε και τα παιδιά μας και να τα μεγαλώνουμε και τώρα θέλω, θα πάρω τη βαλίζα μου και θα σηκωθώ να πάω στην Ανταρκτική και τώρα θα φύγω γιατί θέλω και, ή τώρα, ας πούμε, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα πλεξίματος και όλοι θα φοράτε αυτό που σας πλέκω. Ναι, να ανέχετε την τρέλα σου. Να ανέχετε, ναι. Να στηρίζει το κάθε τι μέσα στο κεφάλι σου και μέσα στην καρδιά σου. Με αυτόν τον γνώμονα, έτσι κι αλλιώς θα επέλεγα σύζυγο, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπός σου, να είναι εκεί για σένα, να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, να μπορεί και να σε βοηθάει και να σου εξηγεί ότι μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα και να μην σου λέει μέχρι εδώ είσαι, καλά είναι. Μπορείς κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Να σε σπρώχνει. Και όπου σε πάει. Εσύ για τα προσωπικά σου έχεις μιλήσει ανοιχτά. Mm-hmm. Έχεις μια σχέση με έναν άνθρωπο που αγαπιόσαστε πάρα πολύ. Είσαστε στο πολύ μέλη φάση τώρα. Πολύ έρωτας, πολύ, πολύ, πολύ. Είναι αυτό το ζηλευτό που λες. Αχ, τι ωραία που είναι αυτά. Τα παιδιά που νιώθουν έτσι όμορφα μεταξύ τους και δεν υπάρχει το μπλοκάρισμα, το ναι, αυτό, αλλά μην. Το νιώθω. Πάρ το παιδί μου. Πάρε τη χαρά μου να στη μοιράσω. Εγώ είμαι γενικά και πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Δεν ντρέπομαι να μιλήσω. Είναι η επιλογή μου. Προφανώς δεν θα βγάλω κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Mm. Αλλά δεν θεωρώ και τίμιο, αν μπορώ να το πω εκ μέρους μου, όταν είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο στο Instagram, να κρύψω τη σχέση μου. Έτσι κι αλλιώς κυκλοφορούμε μαζί. Είμαστε μαζί ένα χρόνο. Mm. Και είμαι και πολύ ευτυχισμένη για την επιλογή μου. Ήρθε στη σωστή περίοδο της ζωής μου, με στήριξε πάρα πολύ. Δεν μου δημιουργεί ποτέ προβλήματα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτε στη δουλειά μου, ούτε και στη ζωή μου γενικότερα. Και νομίζω ότι είναι ένα μπράβο στους δικούς του γονείς για την ανατροφή. Το μεγαλώσανε άξια το αγόρι. Ναι, είναι αλήθεια. Νομίζω ότι το έβγαλες προς τα έξω, δική μου εκτίμηση. Όχι γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο και θέλεις κάποια πράγματα να τα κρατάς για σένα και κάποια άλλα με τιμιότητα να τα μοιράζεσαι. Από τη χαρά μου. Αλλά γιατί ξεχύλισες τόσο πολύ χαρά. αυτό είσαι πρώτο εγώ. Έχεις δίκιο, είναι και αυτό. Ήταν τόσο το boom μέσα σου, το συναισθηματικό. Δεν χωρούσε, ρε παιδί μου. Έπρεπε κάπου να βρει τρόπο να αυτό. Είναι να υπάρχει. Ένας συνδυασμός, μπορώ να πω. Ναι. Ήθελα, βέβαια. Δεν άντεχα να μην το μοιραστώ με τον κόσμο. Ήταν τόσο μεγάλο αυτό που αισθανόμουν. Αλλά σίγουρα ήθελα και να μην κρύβομαι. Δεν θεωρώ δίκαιο να με δουν έξω και να μου στείλουν κι εγώ. Όπως το έχω δει, ας πούμε, να συμβαίνει. Να πεις ότι όχι, μα τίποτα είμαστε. Ναι, θέλω να είμαι δίκαιη και αντικειμενική και να είμαι ειλικρινής απέναντι στο κοινό μου. Αυτός ο κόσμος που είναι το κοινό σου, και δεν αναφέρομαι στο τηλεοπτικό κοινό, mm-hmm. με το οποίο αν θέλεις να κρατήσεις αποστάσεις, τις κρατάς. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Είναι mm-hmm. αυτό. Με βλέπουν, εγώ είμαι εδώ, αυτοί είναι εκεί, αυτό. Με βλέπουν και τέλος. Το κοινό στα social, στο Instagram συγκεκριμένα. Όπου έχεις αλληλεπίδραση. Αυτό το κοινό σε έχει στεναχωρήσει, σε έχει πληγώσει, σε έχει στρεσάρει, σε έχει στείλει στον πάγκο, σε έχει αποθεώσει. Είναι πραγματικό κοινό, είναι η πραγματικότητα αυτή. Το κοινό του Instagram συγκεκριμένα που μπορώ να σου πω γιατί το διαχειρίζομαι, είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην επικροτούν τις κινήσεις σου, μπορεί με το παραμικρό να παρεξηγήσουν οτιδήποτε και αν θέλεις εσύ να πεις. Είναι βέβαια και άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι πολύ συζητήσιμα. Θα σου στείλουν απλά να σου πούνε ότι σε είδαν στον δρόμο και είσαι πολύ όμορφη και ήθελαν να το μοιραστούν μαζί σου. Βέβαια αυτό είναι λιγότερο, πολύ σπάνια συμβαίνει. Συνήθως δεν θα στείλουν. Αλλά τα αρνητικά σχόλια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Είτε για την καταγωγή μου που ήταν αναρρύθμιτα, είτε για την πλαστική που έχω παραδεχτεί για τα αυτιά μου, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να το κρύβω. Πλαστική. Ναι. Αλλά ο λόγος που το μοιράστηκα.
Δεν ήταν αυτό, προς Θεού. Απλά ξέρω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ήθελε να ξέρει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εμείς, ειδικά στην Αλβανία, το έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό με τα αυτάκια μας. Με τα χτάφια. Ναι. Και δεν ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ και έλαβα και πάρα πολλά μηνύματα για να εξηγήσω πώς συνέβη, πόσο με πόνεσε κλπ. Ναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω, πάντα εκεί από σκοπό, στο να βοηθήσω κάποιον. Mm-hmm. Δεν το κάνω για να προμοτάρω, ας πούμε, τον εαυτό μου σε κάτι. Ναι. Αλλά τις καταγωγές με τα σχόλια ήταν τα χειρότερα που έχω λάβει μέχρι στιγμής. Τι ένιωθες, θυμό, στεναχώρια, ένιωθες την ανάγκη να απαντήσεις στον καθένα από αυτούς που έλεγαν για σένα? Ένιωθα ένα κράμα από όλα αυτά. Mm. Στεναχωριόμουν σίγουρα, γιατί είμαι ένα κόριτσο που είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, έχω σπουδάσει εδώ, έχω πάει εδώ σχολείο. Δεν καταλαβαίνω το λόγο να αισθάνεσαι ότι είμαι τόσο ξένη και δεν έχω κάνει και κακό σε κάποιον. Ναι. Επίσης, φαντάζομαι όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αλβανία τώρα πρόσφατα, εγώ τοποθετήθηκα στο Instagram και έβαλα μια φωτογραφία. Και μου στείλανε άπειρα μηνύματα, Αλβανοί, Έλληνες, οτιδήποτε, ότι δεν στηρίζω τη χώρα μου και το κάνω επίτηδες και όταν συμβαίνει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο δεν το έχω κοινοποιήσει, που αυτό είναι ψέμα. Βλέπεις και κάποια τέτοια πράγματα, ας πούμε, που σε στεναχωρούν γιατί είναι ανθρώπινο. Νομίζω ότι έχω απαντήσει πολύ λίγες φορές. Γιατί πραγματικά έχω βγει. Α, νόμιζα πως θα διαχειρίζομαι στους ίδιους. Τώρα πια δεν με πειράζει. Μικρότερη, ας πούμε, με στεναχωρούσε. Θα έκλαιγα. Θα έλεγα γιατί. Γιατί όταν είσαι παιδάκι δεν καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά μεγαλώνοντας έμαθα να διαχειρίζομαι και δεν με αγγίζει πια. Πιο πολύ θα με νευριάσει παρά θα με στεναχωρήσει. Στην κανονική ζωή, την εκτός Instagram, mm-hmm. έχεις δεχθεί αντίστοιχα σχόλια σε τέτοια ένταση και σε τέτοιο βαθμό? Μόνο μικρότερη. Με τέτοια σκληρή ειλικρίνεια. Και μένος. Όχι, μεγαλύτερη όχι. Μικρότερη στο σχολείο, ναι, αλλά τώρα πια τίποτα. Μπροστά μου τουλάχιστον, που να γνωρίζω. Άρα βλέπουμε αυτή την κλασική διάσταση. Mm-hmm. Στο face to face οι άνθρωποι είμαστε πολύ διαφορετικοί, γιατί με βλέπεις και μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε, είτε αυτό είναι καλό είτε είναι κακό. Αλλά πίσω από ένα προφίλ ενός social media, ποιο είναι και, όποιο και αν είναι αυτό, εγώ μπορώ να βγάλω όλο τον οχετό, ότι μιζέρια και μαυρίλα κρύβω μέσα μου, να την προβάλλω σε σένα. Γιατί σένα είδα σήμερα και σήμερα αποφάσισα να το βάλω με τη Χριστιανά, ας πούμε. Σε προστατεύει το προφίλ σου, γιατί μπορεί να μην είναι το πραγματικό σου, οπότε οτιδήποτε κι αν έχεις, μπορείς να το εκφράσεις. Τώρα το πώς θα το διαχειριστεί το άτομο που θα δεχτεί το μήνυμα είναι μια άλλη υπονομένη ιστορία. Ο φυσικός σου χώρος ποιος θεωρείς ότι είναι? Τα social media, η τηλεόραση, κάτι άλλο? Το σπίτι μου. Μπράβο, Χριστιανά. Μπράβο, αγάπη. Νομίζω ότι στο σπίτι μας νιώθουμε άνετα. Είμαστε εαυτός μας, θα κάτσουμε με τους φίλους μας, με τον σύντροφό μας, με την οικογένειά μας. Αυτός είναι ο φυσικός χώρος. Εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες και εκεί θα πορευτείς. Θα δουλέψεις, ναι, μεν θα γυρίσεις σπίτι σου. Θα βγεις για καφέ, θα γυρίσεις σπίτι σου. Είσαι στο Instagram, θα το αφήσεις κάποια στιγμή γιατί είσαι σπίτι σου. Νομίζω αυτό. Δηλαδή, αυτό μου βγαίνει ειλικρινά από μέσα μου να σου απαντήσω. Σου εύχομαι αυτό το σπίτι, όπου και αν είναι και όποιο και αν είναι αυτό το σπίτι, να σε κάνει να νιώθεις έτσι, ήρεμα, όμορφα, να νιώθεις ο εαυτός σου. Μπορεί να μην είσαι ήρεμη, να είσαι τρελόγκα. Ό,τι είστε τέλος πάντων, αυτό να το νιώθεις εκεί μέσα. Πολύ. Να είσαι ελεύθερη εκεί. Θα πω. Τι να πω τώρα. Για να μην φανώ και υπερβολική. Θα πω την αίσθησή μου. Ότι το fashion είναι απλά η αρχή. Εγώ θέλω να σε δω και σε άλλα πράγματα. Θα μπορείς να με φανταστείς σε κάτι άλλο? Ναι, θα σου πω μετά που θα κλείσουν οι κάμερες. Εντάξει. Όχι, με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Πιο απαιτητικά. Καλά, δεν περίμενα. Και πιο πολύ πλευρά, όταν λέω απαιτητικά. Θα σου πω. Περιμένω. Θα σου πω. Κάτσε να κλείσω την εκπομπή. Να πάνε οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους. Να το κλείσουμε εδώ τώρα το μαγαζί. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστημένη. Καλό βράδυ να έχετε. Τι να σας ευχηθώ τώρα και εσάς, γιατί αυτό που λέγαμε και για το σπίτι τώρα εδώ στη Χριστιανά. Να έχετε έτσι ένα χώρο, μια αγκαλιά, ένα φυσικό χώρο γύρω σας, μια γωνιά σε ένα καναπέ, που να νιώθετε όμορφα, ήρεμα και ελεύθερη. Καλό βράδυ.